σκοτωθήκατε δηλαδή? Όχι ακριβώς. Όταν ένιωσα ότι ήθελα να την αρπάξω από το λαιμό, σηκώθηκα και έφυγα. Είπα ότι έχω αφήσει μόνο τους τα παιδιά. Αχού. Τον καημένο τον Κωστή καθόλου δεν θα ήθελα να είμαι στη θέση του. Μην είσαι εγωίστρια. Σίγουρα και γι' αυτό είναι πάρα πολύ δύσκολο. Έλα, μάνα, μεταξύ μας ειλικρίνεια. Πώς φάνηκε η Ζέτα? Εντάξει. Από τότε που την ήξερα μέχρι σήμερα, έχει εξελιχθεί σε μια πολύ ενδιαφέρουσα και όρημη γυναίκα. Όταν λες όρημη. Είναι μόλις 2 χρόνια μικρότερη μου. Και πού είναι το πρόβλημα? Εντάξει, αν δεν το βλέπεις εσύ, θα κάνω πως δεν το βλέπω κι εγώ. Άρα πιστεύεις πως υπάρχει πρόβλημα? Ωραία, αγάπη μου. Το ξέρεις ότι ποτέ δεν μου άρεσε να επιβάλλω την άποψή μου. Και σε ευχαριστώ γι' αυτό. Αλλά ήσουν λίγο επιθετική απέναντί της. Για να μην πω πολύ. Επιθετική? Όχι, όχι. Άμυνα ήταν. Εκείνη ήταν επιθετική, γιατί είναι λάθος και το ξέρει. Ποιο είναι το λάθος, μαμά? Ρε, αγάπη μου. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να μην το βλέπεις τώρα, αλλά αν προσπαθήσεις να το δεις μελλοντικά. Δεν με ενδιαφέρει το μέλλον και το ξέρεις. Ζω το σήμερα. Κωστή μου, σκέψου. Όταν εσύ θα είσαι 40, η Ζέτα πόσο θέλει? Τι σημασία έχει, δεν με νοιάζει. Είμαι ερωτευμένος μαζί της. Ερωτευμένος. Οι άντρες στα 40 τους είναι στα καλύτερά τους και συνήθως κυνηγάνε πιτσιρίκες. Θα την παρατήσει λοιπόν για μια νεότερη γυναίκα, θα την κάνεις κομμάτια και θα έχει κλιμακτήριο. Ναι, ναι, κλιμακτήριο. Έτσι αντιλαμβάνεσαι εσύ τον έρωτα? Tell me why.